Το τάξε κιόλα. Να μας δώσει λίγο και τις εκτιμήσεις των επιτελείων. Κρατάμε το λόγο μας όταν το δούμε. Εσείς συντάκτες Πασόκ, για το Πασόκ κουβεντιάζουμε. Εγώ είμαι σε αφήστε διατύπωση. Τώρα, Νίκο, θέλω να, αν μπορείς λίγο σύντομα τοποθετήσεις και εσύ, για το αν υπήρξε κάποιος, ξαναλέω, όχι κέρδισα, έχασα, γιατί εκεί θα σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, που φιλοξενήσαμε χθες, ο καθηγητής πολιτικής συμπεριφοράς. Υπήρξε κάποιος πρωθυπουργήσιμος? Κοίταξε να δεις τώρα, όταν λέμε πρωθυπουργήσιμος, τι εννοούμε, ότι μπορεί κάποιος να είναι... Κάποιος που είναι πιστικός. Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι στο 13, 14, 15 δημοσκοπικά, άρα πρέπει να καλύψει ένα διπλάσιο ποσοστό και για να το κάνει αυτό χρειάζεται, όπως είπα, κυβερνητική ομάδα, την οποία φαίνεται ότι μπορεί, αλλά το βασικότερο είναι να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Χθες δεν είδα κάποιο. Εντάξει, αυτό. Ναι, δεν είδα κάποιο. Αυτό το είπες, αλλά... το κρατήσαμε. Ναι, ναι. Λέω, το άλογο. Χθες δεν μας λες, το κάρο είναι γεμάτο στελέχη. Ναι. Το άλογο μπροστά. Ναι. Το άλογο βγήκε χθες. Αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορούσε να βγει, αλλά ξέρω ότι κάποιοι αυτά που λέμε κέρδισαν, έχασαν. Για παράδειγμα, η κυρία Διαμαντοπούλου που λένε ότι είναι η πλέον πρωθυπουργήσιμη. Κάτσε τώρα. Α, σου πω. Όχι, να μην σου πω. Όχι, τώρα θα κρατηθείς. Γιατί φιλοξενούμε μια κυρία. Δεν τη φωνάξαμε να μας πει. Και πρόσεξε, η ερώτηση δεν είναι μόνο τι είδες, τι είδα, γιατί αυτά τα λέμε εδώ πάντα και εντάξει. Δημιουργούμε και πάρα πολλές φιλίες μέσα από αυτήν την εκπομπή. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, 35 χρόνια δημοσιογράφηση, τόσους εχθρούς δεν έχω ξανακάνει. Λοιπόν, για πάμε, βρε Μαριτίνα μου, γιατί έχει σημασία και πώς αξιολόγησε κάθε επιτελείο την παρουσία. Κοίτα τώρα, μεταξύ μας κανείς δεν θα έλεγε ότι δεν τα πήγε καλά. Όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Αν ακούσεις, ας πούμε, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έτσι, λέει ότι κέρδισε το ΠΑΣΟΚ και έχασε η Νέα Δημοκρατία. Ποτέ, μόνο αυτό δεν έγινε. Κοίτα, θα σου πω, ο Γκλαβίνας σε όλο το διάστημα, παρότι είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο Ανατρουλάκη, 2-3 φορές που έχει έρθει, ήταν απόλυτα θεσμικός. Είναι απόλυτα θεσμικός εξ αρχή. Μου έκανε εντύπωση, πιστεύω ότι πέρα τον ίδιο που πρόσθεσε κάποια παράσημα, έδωσε και μια άλλη ποιότητα στην παρουσία του κόμματος. Είναι αξιολογότατος, σε πληροφορώ, επειδή ήξερα και τον πατέρα του και επειδή έχω κάνει αναλυτικές κουβέντες με το παιδί. Είναι πάρα πολύ καλός και όταν θα μπει και στη Βουλή που θα μπει τώρα, νομίζω θα είναι ένα ακόμη επιπλέον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που θα μπορέσει να παίρνει ρόλο. Το επίσημο ΠΑΣΟΚ κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν. Αυτό που το αναγνωρίζω όχι μόνο στον κύριο Γκλαβίνα και στον κύριο Μάντζο, που έχουν σαφή επιλογή υποψηφίου και οι δύο, και στον κύριο Μάντζο μέσα στη Βουλή που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και στον Παύλο Γερουλάνου που όταν πήρε πάνω του τις συζητήσεις στα δύο τελευταία νομοσχέδια πριν από το καλοκαίρι, όντας υποψήφιος, υπηρέτησε τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ με τις οποίες δεν συμφωνούσε με όλες μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Τώρα, εγώ δεν είδα πρωθυπουργήσιμο, αλλά είμαι και της άποψης ότι πρωθυπουργήσιμο θα δούμε σε ένα debate με απέναντι τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο όποιον προκύψει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή την κυρία Νέα. Ίσως και σε debate που θα μπορούσε να γίνει στο δεύτερο γύρο. Αυτό. Το τέτατε, το man to man ή το man to woman ή το woman to woman. Τα πάω όλα. Woman to woman δύσκολο θα υπάρξει. Καλά, εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι όπως είδα και τις δύο κυρίες χθες. Λοιπόν, ναι, πρωθυπουργήσιμο νομίζω ότι θα δούμε. Μόνο εγώ είδα εν δυνάμει δηλαδή. Δεν μας είπες ποιον. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Είδα ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φτιαχτούν. Α, με αυτή την έννοια. Εν δυνάμει. Εντάξει. Ότι έχουν τα καταρχάς φόντα. Καταρχήν φόντα. Στο πάνω. Έχουμε 10 πρωθυπουργήσιμους πάντα. Θέλω να γίνω. Είναι καλά στην μπορώ να γίνω. Ορισμένα από αυτά. Κύριε Γιάννη, αυτό το είπαμε χθες. Ποιος ξεχώρισε, λέει. Όμως, έχουμε πια μια καταγεγραμμένη. Είναι αυτό που λέει πάρα πολλές φορές η Μαριτίνα. Ξέρετε, λέει, μεταξύ της προεκλογικής περίοδου. Υπάρχει κάλπη. Χθες υπήρχε το debate. Κάποιος κερδίζει. Κάποιος κερδίζει, κάποιος. Κάποιος επιβάλλεται. Κάποιος αναγνωρίζεται. Η πλέον πρωθυπουργήσιμη πια λέγανε ότι η Διαμαντοπούλου. Εγώ την περίμενα πιο επιθετική και όχι τόσο αμυντική. Όταν της είπανε, εσύ σηκώθηκες, έφυγες, μας παράτησες ή πήγες με το Μητσοτάκη, έκανες με το Φλωρίδη και τον. Το Ραγκούση. Νομίζω ότι ήταν από τους χαμένους. Τότε λοιπόν. Ήταν από τους χαμένους. Ακριβώς. Ενώ μπορούσε να βγει επιθετικά και να πει τι μου λέτε εμένα.
Εγώ δεν έμεινα στο Πασόκ. Τι είναι αυτή. Να πει, δεν έμεινα στο Πασόκ. Το και το Ραγκούς, δεν έμεινα στο Πασόκ των μηχανισμών. Δημοκρατία, ο άλλος είναι... Ο ένας πήγε λοιπόν. ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος πήγε στη δεξιά. Εγώ δεν πήγα πουθενά. Τι δεν πήγε πουθενά. Γύρω-γύρω στο Μητσοτάκι. Έφτιαξαν όχι, έφτιαξαν Ινστιτούτο. Δεν επουλώνεται αυτή η πληγή, Νίκο. 12 χρόνια απούσα, δεν γίνεται. Νομίζεις. Μόνο η Πινελόπη δέχτηκε πίσω. Κοιτάξτε. Δεν έμεινα στο Πασόκ των μηχανισμών. Μισό λεπτό. Ένα debate στο Πασόκ είχαμε. Μόνο η Πινελόπη. Ένα λεπτό. Λέει, διαστρεβλώνεται αυτά τα οποία λέω. Αντί να πει δεν έμεινα στο Πασόκ των μηχανισμών και πήρα αποστάσεις. Το μηχανισμό ήταν αυτό που έδινε τη μάχη να επιβιώσει στο 4%, στο 7%. Αυτό. Είμαι τον Ευαγγέλιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Να συμφωνήσουν δύο τους. Ένα την πέτσε στο Πασόκ δεν είναι κανένα θαύμα. Μα... θα εξακολουθήσουν. Που είναι και κουραστικό από ένα σημείο και μετά. Με τρεις ώρες. Εγώ κουράστηκα. Εσύ δεν κουράστηκες. Θα σου πω τη γνώμη μου μόλις ολοκληρώσει η Μαρτίνα. Ήταν στον κύριο Κατρίνη. Η απάντηση στον Παύλο Γερουλάνο που τη είπε ότι ήσουν 12 χρόνια εκτός ήταν ότι άλλοι πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι στη Νέα Δημοκρατία, άλλοι φτιάξαν κόμματα. Εμένα, όποιον πολίτη και αν ρωτήσει, και το έχω τώρα πρόσφατο γιατί έφτιαχνα το βίντεο για το δελτίο. Ναι. Όποιον πολίτη και αν ρωτήσει, θα σου πει ότι ήμουν Πασόκ. Και μετά πήγε στο δίκτυο και όσα έχει κάνει κτλ. Τώρα, το Πασόκ των μηχανισμών, ποιο Πασόκ είναι? Γιατί όταν έφυγε η κυρία Διαμαντοπούλου, τυπικά όταν απομακρύνθηκε, εν πάση περιπτώσει, από το. Από το Πασόκ, ήταν ακόμη πρόεδρος ο κύριος Παπανδρέου. Μετά ο κύριος Βενιζέλος, μετά η Φόφη Γεννηματά και μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έφυγε, το Πασόκ, το δεν έφυγε επί Παπανδρέου. Επί Βενιζέλου. Επί Παπανδρέου απαιτούσε να φύγει ο Παπανδρέου. Και έφυγε. Όντας υπουργός του Παπανδρέου, απαιτούσε να φύγει ο Παπανδρέου. Νίκος εκείνη. Και... έφυγε επί Βενιζέλου όταν δεν εξελέγει βουλευτή. Τη συνεδρίαση τη. Μ' αρέσει που πήγε, θα την υπερασπιστεί. Μα πήγα εγώ Γιάννη μου, δεν έχω κολλήματα. Εγώ δεν έχω κολλήματα. Λέω ότι το μηχανισμό δεν λέγανε τον Ανδρουλάκη ότι έφτιαξε ένα κόμμα μηχανισμών. Τη συνεδρίαση. Νίκο, κάνω μια βόλτα 12ετία. Οκτωβρίου του 2011, ένα μήνα πριν αναλάβει ο Παπαδήμος. Η κυρία Διαμαντοπούλου όντως είχε σηκώσει αυτή την παντιέρα. Αυτό δεν έγινε ποτέ γνωστό και τα έριξαν στην κυρία Αποστολάκη και στην κυρία Καϊλή. Εγώ επειδή ήμουν εκεί απ' έξω και ακούγαμε τις φωνές, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Όμως από τότε άρχισε να απομακρύνεται η κυρία Διαμαντοπούλου και τελικά όντως επί Βενιζέλου έκοψε κάθε γέφυρα. Όταν δεν εξελέγει βουλευτής στη Β' Αθήνας, πού ήταν υποψηφία? Στην Α. Στην Α και μπαινέ. Και βγήκε ο Σκανδαλίδης. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το. Της Άννας Διαμαντοπούλου το κομμάτι έχει το ενδιαφέρον του. Η κορυφαία όμως, κατά τεμέ τουλάχιστον στιγμή στο debate, ήταν η αντιπαράθεση Δούκα Ανδρουλάκη που έπεσε στη μέση από τον Μιτεράν μέχρι τον Ερντογάν. Ναι, και δεν ξέρω ήταν, αν τα κορίτσια επάνω και ο Γιάννης είναι έτοιμοι να μας το δώσουν. Ήταν και απρέπεια. Για... ήταν απρέπεια. Προλάβατε. Θέλετε να λέτε το σχόλιο πριν το δει ο κόσμος. Ήταν απρέπεια. Ναι, λέω εγώ. Σας δίνω λίγο χρόνο να σκεφτείτε ποιος έχει μιλήσει. Συμφωνούμε με τον Νίκο και δεν σε εντυπωσίασε τόσο ότι σπεύσαμε. Σας δίνω το χρόνο όση ώρα θα παίζει να θυμηθείτε αν έχει κάνει σύγκριση του εαυτού του με τον Ερντογάν έχει ο κάνει. Ίδιος ο Χάρης. Δεν είσαι εντάξει. Εντάξει. Δεν είσαι εντάξει. Έχεις δίκιο, έχεις είσαι... δίκιο. Είσαι, πώς το λένε, πεταχτάρι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάμε να το δούμε γιατί με έχει εκνευρίσει ο Φελέκης. Ακούω πολλές φορές για να δικαιολογήσεις τα δυο καρπούζια σε μια μασχάλη. Πότε για το Βίλι Μπραντ, πότε για το Μιτεράν, πότε για το Σιράκ, πότε για τον Ερντογάν. Δεν είσαι Μιτεράν και ευτυχώς για όλους εμάς δεν είσαι ούτε Ερντογάν. Κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες όλοι μαζί και δεν ταυτίζουμε ποτέ με ανθρώπους από τη γείτονα χώρα και από καθεστώτα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε σήμερα είναι απρέπεια. Εσύ το έχεις κάνει. Και μου κάνει εντύπωση πώς εσύ, ο πιο ευνοημένος αυτής μου της στρατηγικής, πραγματικά υποτιμάς όλα αυτά τα πράγματα. Ότι δεν μου αρέσουν οι διατυπώσεις ευνοημένος και μη ευνοημένος, έχω παλέψει. Μήπως τελικά εσύ ήσουν που άλλα έλεγες 7 παρά 5 και άλλα 7 και 5. Αυτά. Και το θυμήθηκε και ο Φελέκης και το θύμισε και ο Ανδρουλάκης ότι και εσύ το έχεις πει. Είχες δίκιο, Γιώργο. Και ότι εσύ το έχεις πει. Μισό λεπτό. Είχε πει για τον Μιτεράν, για τον Βίλι Μπραντ, για τον Ερντογάν. Όχι, να πει ότι για τον Ερντογάν. Όταν στο επαναλαμβάνει ο απέναντι αυτό που έχεις πει, μην του λες ότι είναι απρέπεια. Μισό λεπτό. Ο τρόπος που το επισήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης είχε έναν υπαινιγμό. Ένα το είπε υπενιγμό. Λίγο αργότερα ακόμα πιο φανερά. Είσαι ο πιο ευνοημένος, το είπε. Μισό λεπτό. Αυτό τι πάει να πει ευνοημένος, αλήθεια. Δηλαδή, μισό λεπτό.
έκανε τακτική και επιλογές ευνοιοκρατίας ο κύριος Ανδρουλάκης, επιλέγοντας τον Δούκα ή τον οποιονδήποτε, ή τον Αγγελούδη. Μιλάει με τον Αγγελούδη. Ο Αγγελούδης με τον Γερλάνο. Ο κύριος Ανδρουλάκης τον Αγγελούδη. Γιατί, ποτέ δεν έγινε αυτό. Απλά μετά θυμήθηκε στην Πασόκ. Α, μπράβο, αυτό Μαριτίνα μου. Χθες είπε. Του Δούκα, δεν μην μπούμε δύο. Μισό λεπτό. Για την αλήθεια και μόνο. Ναι. Λοιπόν. Η περίπτωση Αγγελούδη. Δούκα δεν είναι συγκριτική. Επικαλέστηκε χθες τη Θεσσαλονίκη, Γιώργο. Για τον υστέρων υιοθετή. Ναι, αλλά δεν είναι συγκριτική. Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Ποια πολιτική ακολούθησε ο κύριος Ανδρουλάκης στην αυτοδιοίκηση, γιατί λέει είσαι ευνοημένος της πολιτικής μου. Δεν είχε καν γραμματέα στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης, το γνωρίζεις. Όταν του είπε βιάστηκες να διεκδικήσεις την προεδρία της ΚΕΒΕ, ο κύριος Δούκας του είπε εγώ τη διεκδίκησα γιατί δεν είχε φτιάξει τομέα αυτοδιοίκησης και πρέπει να τα κάνουμε αυναρχικά. Δεύτερον, μόνο τούτο θα πω για να αιτιολογήσω αυτό που είπα περί απρέπειας, που νομίζω ότι σε αυτό το χαρακτηρισμό είσαι ευνοημένος, ήταν εξαιρετικά αρνητική αίσθηση που μου προκάλεσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε τις περισσότερες επιλογές στο τέλος, αν θυμάται κανείς, τη μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Τον κύριο Σγουρό τον επέλεξε στο τέλος όταν δεν υπήρχε κανείς άλλος να σηκώσει το βάρος. Να πω άλλο παράδειγμα, το Λουκά Αποστολίδη. Την τελευταία ημέρα του είπε τρέξε κάνε συνδυασμό. Μα και ξέρεις, το Δούκας στις αρχές Αυγούστου. Ο Δούκας στις αρχές Αυγούστου να πέσει στα βαθιά με τον Μπακογιάννη απέναντι. Ποιος γενναίος μπορεί να σταθεί απέναντι σε τέτοια μεγαθύρια και σε τέτοιες δυσκολίες. Καλά, δεν ήταν και κανένα μεγαθύριο ο Μπακογιάννης. Μισό λεπτό. Μεγαθύρια μηχανισμών. Μισό λεπτό, Νίκο. Μεγαθύρια μηχανισμών. Και του Ζαχαριάδη επίσης. Μισό λεπτό. Και ο Ζαχαριάδης είχε ένα μηχανισμό. Ήταν εκεί. Ναι, αλλά είχε και 33.000 μπάτζετ. αφού το πας γυρεύοντας. Αφού το πας γυρεύοντας, δηλαδή. Μα έλεος, τον ακούω. Πραγματικά. Έχει κάνει βουτιά, έφτασε στο Λουκά Αποστολίδη, τον Αγγελούδη, τον Ατάλο. Έφτασε παντού. Ότι ο Ζαχαριάδης δεν είχε λεφτά να βγάλει ούτε Φεϊβολά. Καταρχάς δεν ξέρουμε τον προϋπολογισμό που είχε ο κ. Ζαχαριάδης ούτε ο κ. Δούκας. Το κόμμα 33.000 φέτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει θέση ήδη νωρίτερα και ο κ. Ζαχαριάδης. Άρα. Ο κύριος Δούκας που μπήκε τελευταίος στην κούρσα, προφανώς δεν μπορεί να είναι ευνοημένος. Είναι μάλλον λύση ανάγκης γυρνάμε, για την υπηρεσία. Γυρνάμε στο debate. Αυτό σας μόνο. Παρακαλώ. Πάμε. Μου επιτρέπεις, Μαριτίνα μου, να κάτσεις όμως, σε παρακαλώ, εκτός αν σε πνίγω με το... Θέλω να πάμε να πούμε μια καλησπέρα σε ένα πολιτικό επιστήμονα, τον εξαιρετικό Γιώργο Τράπαλη, να του πούμε την καλησπέρα μας, να τον βάλουμε στην κουβέντα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ, έτσι. Κάνουμε μια αίθουσα σύνταξης κανονική και πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα και σε αγαπητούς φίλους που βλέπω στο πάνελ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γεωργάκη, γεια. Τρυφερό ήταν αυτό. Όχι, είναι φίλος του... τον πατέρα του, τον Βασίλη. Ναι, το κατάλαβα. Και τον Γιώργο. Εντάξει, είναι λογικό με κάποιους ανθρώπους, άμα γνωριζόμαστε από τέτοια ηλικία, είναι λογικό να υπάρχει τέτοια συμπεριφορά. Τον Γιώργο και το ξέρει ότι τον αγαπά. Βοήθησε μας λίγο με τα δικά σου μάτια. Το λέω γιατί το debate πολλοί το ξεχνούν. Έχει στόχο την κάλπη. Δεν είναι να κάνουμε εμείς εδώ μόνο τις αναλύσεις μας. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, έχει να κάνει με το αν θα φέρει κόσμο να τον ψηφίσει. Σωστό. Το debate δεν είναι παρά μόνο ακόμα μία μέρα στην προεκλογική περίοδο, φυσικά με δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε με απλά ελληνικά... ότι το debate θα έρθει να επηρεάσει κυρίως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν και πολύ δύσκολα θα έρθει να ισχυροποιήσει ανθρώπους που ήδη έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν. Δηλαδή πάρα πολύ απλά, είναι κάτι το οποίο μετράμε σε έρευνες, δεν θα επηρεάσει σχεδόν κανένα που απαντάει σίγουρα ναι θα ψηφίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο και ούτω καθεξής, θα επηρεάσει αυτούς που ήταν μεταξύ του μάλλον ναι και του μάλλον όχι, μεταξύ αυτών των υποψηφίων. Μου έγραψε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο καθηγητής πολιτικής συμπεριφοράς, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, που τον φιλοξενήσαμε χθες για να μας πει τι να προσέξουμε. Γράφει λοιπόν κατά λέξη. Σε ένα debate καθένας και καθεμία μπορούν να είναι νικητές. Για τον απλούστατο λόγο ότι καθένας και καθεμία προσέρχονται στο debate με διαφορετικούς στόχους. Άρα εδώ, αν δεν κάνω λάθος Γιώργο, πρέπει να δούμε αν ο καθένας ξεχωριστά πέτυχε τους στόχους του. Και θα ξεκινήσω με πολύ σωστή αυτή παρατήρηση, λέγοντας ότι στο debate το πρώτο καταρχάς που κοιτάει ένας άνθρωπος που είναι ανεξάρτητος είναι τα ονόματα τα οποία γενικά δεν έχει ακούσει.
Δηλαδή, στο συγκεκριμένο debate φαντάζομαι ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που δεν έχουν αποφασίσει, που θα θέλαν να ακούσουν το Μιχάλη Κατρίνη και την Άντια Γιαννακοπούλου. Γιατί? Γιατί είναι υποψήφοι, οι οποίοι φαίνονται να έχουν χαμηλότερα ποσοστά από τους άλλους τέσσερις, να μην διεκδικούν με τόσο μεγάλες πιθανότητες την είσοδο στο δεύτερο γύρο. Και ήταν μια ευκαιρία για αυτούς τους δύο υποψηφίους να προβάλλουν το λόγο τους, να προβάλλουν τα θέλω τους και να προβάλλουν... Γιώργο, μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό. Εγώ θεωρώ ότι ο Κατρίνης ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε χθες. Σίγουρα έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Γιατί είχε καθαρές θέσεις. Εγώ πολλές από αυτές δεν συμφωνώ, αλλά ήταν καθαρές θέσεις του, ήταν επιθετικός. Λένε ότι ήταν εθνικιστής, ότι ήταν το πατριωτικό, πασόκ και πάει λέγοντας, αλλά είπε με σαφήνεια τις θέσεις του. Μπορεί εγώ να μην συμφωνώ. Πασόκ, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, όχι, εγώ μπορεί να μην συμφωνώ σε αρκετά από αυτά τα οποία είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, αλλά ήταν ο πλέον καθαρός, ο πλέον σαφής και ο πλέον επιθετικός. Και μπορεί να μην, και μπορεί να μην έχει. Άρα θεωρεί, με όλο αυτό το πακέτο για να το τρέχουμε λίγο. Ωραία, για να το αυτό που λέει ο Νίκος και αυτό που λες εσύ, Γιώργο, συναντιόνται. Άρα, εχθές είχε μια καλή ευκαιρία ο Κατρίνης να απευθυνθεί σε ένα κοινό που πιθανόν να μην τον είχε παρακολουθήσει ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να μην ήξερε πώς θα τη διαβάζει αυτό. Και ο Μιχάλης Κατρίνης και δευτερευόντως η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία έθεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα κάποια στιγμή. Είπε ότι αν εγώ δεν μίλαγα σήμερα, πιθανά να μην είχαμε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Δηλαδή, ουσιαστικά η Νάντια Γιαννακοπούλου τι έδειξε, ότι είναι η πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδικασία που προκάλεσε τις εκλογές, που τόλμησε να μιλήσει. Γιώργο, αλλά τέσσερις φορές το είπε. Εντάξει, μία φορά να το πει. Τρεις ώρες θα είναι το debate. Να αναπιάσει και τα κοινά. Συνεχώς να λέει αυτό. Νομίζω μία δυναμία, Γιώργο, μία δυναμία στο χθεσινό debate ήταν ότι δεν ακούσαμε από περισσότερους πέραν της Νάντιας Γιαννακοπούλου. Δεν θυμάμαι να ακούσαμε τόσο έντονα όσο θα έπρεπε να ακούσουμε τους λόγους για τους οποίους πάμε σε εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτοί που προκάλεσαν... Είναι σαν να έχουν ξεχαστεί οι λόγοι. Ναι, έχεις δίκιο, αυτοί που προκάλεσαν την αναμέτρηση. Την ανάγκη δηλαδή, επικαλέστηκαν την ανάγκη αλλαγής ηγεσίας. Αυτή την επιχειρηματολογία δεν την ακούσαμε όσο θα έπρεπε. Γιατί πάμε σε εκλογές, βρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, συνεχώς είναι... Πλειοψηφικό το αίτημα αλλαγής ηγεσίας, και ξαναλέω, το ότι είναι πλειοψηφικό δεν πάει να τελεσεδικήσουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα χάσει. Δεν λέμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, ο δεύτερος γύρος είναι πάντα διαφορετικός, με άλλες συνθήκες, με άλλες καταστάσεις. Αλλά από τη στιγμή που είναι πλειοψηφικό, συμφωνώ με τον Γιάννη απόλυτα, εγώ δεν άκουσα για ποιο λόγο ο καθένας θέλει πραγματικά να δείξει, πέραν του γεγονότος της μη λειτουργίας των οργάνων, το οποίο το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο ετέθη από όλους, αλλά για παράδειγμα ένα ζήτημα το οποίο υπήρχε συνεχώς στις έρευνες ήταν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σαφώς μη καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλότερη δυναμική του από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό εγώ δεν το άκουσα από κανέναν ανθυποψήφιο. Δηλαδή δεν ήρθα κάποια στιγμή. Εμφανίζεται κάποιος από τους ανθυποψήφιους ως καταλληλότερος του Ανδρουλάκη? Θα σας πω. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι από την σειρά των υπάρχοντων πολιτικών αρχηγών, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν σαφώς χαμηλότερα από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν για παράδειγμα, δηλαδή ακούσαμε κάποια στιγμή ότι ο κύριος Δούκας μίλησε για κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ και ότι το ΠΑΣΟΚ ήρθε τρίτο σε ευρωεκλογές. Αυτό πραγματικά είναι ένα ζήτημα. Επιμένω όμως, για να μιλήσουμε λοιπόν συνολικά για το debate, ότι θεωρώ στους κερδισμένους δύο μικρούς για διαφορετικούς λόγους, δηλαδή πήραν περισσότερο κομμάτι από την πίτα η οποία μπορεί να μοιράστηκε χθες, όσοι και αν ήταν αυτοί, από τα δημοσκοπικά τους ποσοστά. Δεχτών. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Πάμε και στα άλλα ντουέτα, γιατί για παράδειγμα, πριν φτάσουμε στο Ανδρουλάκης Δούκας, Μαρίτινα, πότε θες παρεμβαίνεις, είδαμε και το debate αυτών που εμφανίζονται να κυνηγούν την τρίτη θέση. Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου. Την είσοδο στο δεύτερο γύρο. Και παραμένουν διεκδικητές. Δηλαδή δεν είναι δύο υποψήφοι οι οποίοι είναι σε κάθε δημοσκοπική έρευνα που υπάρχει. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά από το να... Και κάποιες φορές είναι ακόμα και στην έρευνα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια δημοσκόπηση από την προράτα που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα και αύριο στο κεντρικό δελτίο του Άττικα και θα αναλυθεί και το βράδυ στην εκπομπή του Γιώργου του Μελιγκόνη, της Μάγκης και του Νίκου, που έχει πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά για το ΠΑΣΟΚ. Θα πω μόνο αυτό, θα πω κάτι άλλο.
Πάντως, εγώ θέλω και την ιδέα, την άποψη του Γιώργου στον Δούκα, ο οποίος δημοσκοπικά φαίνεται ισχυρός δημοσκοπικά. Με τη Διαμαντοπούλου και τον Γερουλάνο. Για το πρώτο, φαίνεται δημοσκοπικά ισχυρός και δίδυμο για το δεύτερο γύρο με τον Ανδρουλάκη. Αλλά χθες εμένα ο κύριος Δούκας δεν μου έβγαλε αυτό το ηγετικό παρουσιαστικό το οποίο χρειάζεται. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω για τον κύριο Δούκα συγκεκριμένα είναι ότι προσπάθησε, δεν ξέρω κατά πόσο πετυχημένα ή όχι, αλλά αυτό που είδα, πέραν την απαντήσεων με αυτό που να το εξετάσουμε πάρα πολύ εύκολα, ακριβώς με το που τελειώσω αυτή την παρέμβαση, ότι προσπάθησε να δείξει ένα ομαδικό πνεύμα. Προσπάθησε να δείξει ότι μαζί θα ενώσουμε, θα συνθέσουμε, όχι ότι απαραίτητα είναι ο ιδανικότερος ανατομέα, αλλά θα αναδείξει τα στοιχεία τα οποία δεν λειτουργήσαν στο ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, προσπάθησε να αναδείξει μέσω αυτού του προβλήματος που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, της μη σωστής λειτουργίας των οργάνων, όπως είπαν σχεδόν όλοι οι υποψήφοι. Γιώργο, εγώ είναι ένας από τους έξι. Δεν έδειξε μια ηγετικότητα την οποία χρειάζεται για να ξεχωρίσει. Ο Ανδρουλάκης είναι νυν πρόεδρος, ήταν σε άμυνα. Ο Χάρης Δούκας έπρεπε να βγάλει αυτή την ηγετικότητα την οποία είχε, δεν μια ευκαιρία εχθές. Είχε μια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν την εκμεταλλεύτηκε. Ναι, δεν την εκμεταλλεύτηκε κατ' εμέ. Και δεύτερον, υπήρχαν πολλά ζητήσουμε κενά στα θέματα τα εξωτερικά τα οποία θα ζητήσουμε από τον Γιώργο και το κομμάτι του Διαμαντοπούλου και του Παύλου Γερουλάνου. Γενική άποψη, και θα πάμε και πιο ειδικά. Η γενική άποψη ότι χθες δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι το οποίο με έκανε σοφότερο και κυρίως ότι άλλαξε ένα status quo, δηλαδή ότι κάποιος πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα έναντι κάποιου άλλου. Βέβαια, κάποιες φορές όταν. Κανένας πολύ νικητής, κανένας πολύ χαμένος. Όταν ένα παιχνίδι όμως λίγη ισόπαλο, πάρα πολλές φορές μια ομάδα που προηγείται είναι πολύ κοντύτερα στη νίκη. Έτσι. Δηλαδή, κάποιος που καταλαβαίνει από όρους ποδοσφαιρικούς, καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ισχύει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθος. Δηλαδή, αν δεν έκανε μάλιστα το τέλος αυτή την κουβέντα με την απρέπεια με τον κύριο Δούκα, με την ιστορία του Ερντογάν, θα ήταν σαφώς καλύτερη εικόνα του από την τελική εικόνα, χωρίς να λέμε ότι ήταν στους χαμένους στο debate. Θεωρώ ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, που πραγματικά προσπάθησε να δείξει και σωστά ανέδειξε το κυβερνητικό της έργο, το νομοσχέδιο για την παιδεία, δεν είδαμε μια πιστική απάντηση ακόμα για το θέμα ότι τόσο καιρό ήταν εκτός. Βέβαια, αυτή η πιστική απάντηση αφορά το κομμάτι των ψηφοφόρων που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές στις οποίες ψηφίσανε. Δεν ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο, και αυτό είναι το σημαντικό, το μείγμα το οποίο θα έχουμε στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, αν θα είναι ένα κομμάτι, ποιο θα είναι το κομμάτι των ανθρώπων που ψηφίσαν ΠΑΣΟΚ, ποιο θα είναι το κομμάτι το οποίο στις προηγούμενες εκλογές ψηφίσαν κάποια αριστερότερα κόμματα και προσβλέπουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νέος μεγάλος φορέας κεντροαριστεράς, ή αντίστοιχα πόσο μεγάλο θα είναι το κομμάτι το οποίο ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλει να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να δούμε, και κανείς δεν μπορεί να μπει με σιγουριά ποιο θα είναι το μεγάλο, ποιο το μικρότερο. Τέλος, για τον κύριο Γερουλάνο, μπορούμε να πούμε ότι ήταν συνεπής, ο οποίος δεν προκάλεσε, ήταν ήρεμος και θεωρούμε ότι η στρατηγική του είναι σε μια γενικότερη ένταση που υπήρχε στο debate να μπορέσει να εισπράξει τον κόσμο, ο οποίος δεν θέλει εντάσεις. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα του βγει, αλλά είναι σαφέστατη η στρατηγική του Παύλου. Στο δεύτερο μέρος έβγαλε ένταση. Και η στρατηγική δεν έβγαλε σαφώς στο πρώτο. Λιγότερη με τους άλλους. Ήταν να επιτεθεί στη Διαμαντοπούλου, προκειμένου να κλειδώσει την τρίτη θέση, να σταματήσει την απειλή από εκεί και να. Γιατί η Διαμαντοπούλου υποψηφιόταν κυρίως πλήττει τον Παύλο. Και των πέντε, θα λέγαμε, στην κυρία Διαμαντοπούλου για αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, ο καθένας προσπαθεί να χτυπήσει το αδύνατο σημείο του κάθε υποψηφίου. Και είναι απόλυτα λογικό να χτυπήθηκε σε αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα. Γιώργο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι. Σε σένα γυρνάω, Μαριτίνα. Γιατί.